τον καφέ και από εκεί ο Γεωργίας για το Σκόκο. Καλή κίνηση από το Σκόκο και το 1-2 με τον Ενσαλίβα. Βγήκε εδώ η ΑΕΚ μπροστά, γυρίζει παράλληλα τη σέντρα ο Σκόκο. Δεν υπάρχει κανείς όμως στην πορεία της. Μανιάτης. Παλιά για τον Κουμορτζή. Αυτός γύρισε, πέρασε απλά στο πόδι του ο Κυριάκος. Αφήνει το παιχνίδι ο Κάκος να συνεχιστεί. Και ο επόπτης πολύ κοντά στη φάση. Θεώρησαν και οι δύο ότι δεν υπήρχε παράβαση. Εδώ ο Κουμορτζή γυρίζει. Απλώνει το πόδι του ο Κυριάκος. Πέφτει ο Κουμουρτζή. Εδώ έχουν χάσει τη φάση και ο διαιτητής και ο βοηθός. Έχω την αίσθηση ότι περίπτωση, καθαρή περίπτωση πέναλτι. Και πως έχει απλώσει το πόδι του ο Κυριάκος πάνω στο Κουμουρτζή, τον ανατρέπει. Εδώ γίνεται φάση για την ΑΕΚ όμως και είναι το γκολ από τον Μπλάνκο. Την ώρα που βλέπαμε τα replay, η ΑΕΚ εκδήλωσε γρήγορα την επίθεσή της και με τον Μπλάνκο ανοίγει το σκορ στο 7. Ξανά η φάση από την πάσα του Εντίνιο. Υπήρχε πρόβλημα εκεί. Μπήκε τρύπα ο Μπλάνκο ανάμεσα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμα του Πανιωνίου. Πήρε την μπάλα μπροστά του και με αυτό το πλασέ η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Τελείω Σκόκο. Μαϊστόροβιτς στη γραμμή έδιωξαν οι αμυντικοί του Πανιωνίου. Ο Μανιάτης, ο Νικολάου ήταν. Ο Εστογιανόφ αφήνει. Ο Ρεκόμπα με το αριστερό έδωσε ύψος. Διώχνει ο Σάχα. Ο Σκόκο στο κόρνερ. Κεφαλιά από τον Μαϊστόροβιτς. Ο Μπέλιτς χάνει και τελικά είναι out από τον Εντίνιο. Πάλι ΑΕΚ με τον Εντίνιο και το Σκόκο. Και με δεδομένο ότι η ΑΕΚ έχει συνέχεια την μπάλα στην κατοχή της και δημιουργεί ευκαιρίες, είναι θέμα χρόνου νομίζω να φτάσει και σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ευκαιριών. Εδώ μια κεφαλιά του Εντίνιο φεύγει έξω, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Κάκος έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Δεν είναι καλή σέντρα από τον Κοντοέ. Έρχεται ο Τζαβέλας με δύναμη να κάνει ένα σουτ ψηλά πάνω από την εστία του Σάχα στο 25. Ενσαλίβα. Καλό είναι το άνοιγμά του για τον Γεωργία που βγαίνει από δεξιά και χωρίς αντίπαλο. Άργησε ο Τζαβέλας να πάει πάνω του. Ο Γεωργίας βγάζει τη σέντρα. Ο Εντίνιο την μπάλα βρήκε. Ο Χουάν Φραν, ο καφέ στα σώματα. Ο Πελετιέρη που κερδίζει. Βγάζει έξω ένα σουτ του Σκόκο. Μπάλα κοντράρει και είναι κόρνερ. Ο Σκόκο στο κόρνερ. Η κεφαλιά 2-0 από τον Εντίνιο. Ήταν φυσιολογικό αποτέλεσμα από τη στιγμή που η ΑΕΚ πίεζε εδώ και αρκετή ώρα. Είχε δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες στα άμυνα του Πανιωνίου, η οποία αδυνατούσε να αντιδράσει και αδυνατούσε να βγάλει την μπάλα και έξω από την περιοχή. Να δεχθεί και δεύτερο γκολ με το δημιουργό του πρώτου, εδώ αποστημένη φάση από το κόρνερ δηλαδή του Σκόκο. Κοιτάξτε πόσοι παίχτες της ΑΕΚ πήγαν στην μπάλα, ενώ όλη η άλλη άμυνα του Πανιωνίου έμεινε καθυλωμένη. Στο 27 λοιπόν η ΑΕΚ ζευγαρώνει τις επιτυχίες της με τον Εντίνιο στο κόρνερ του Σκόκο. Σε αυτό το πρώτο ημίρο είναι δεδομένο νομίζω ότι είναι η καλύτερη φετινή ΑΕΚ. Πελετιέρη, ό,τι θέλουν κάνουν εδώ οι παίκτες ΑΕΚ. Μπλάνκο σε φάση για γκολ, συρτά το σουτ, έπεσε ο Εντίνιο και μάζεψε τελικά ο Μπέλιτς. Για να δούμε εδώ τι έγινε με τον Εντίνιο. Υπάρχει ένα κράτημα εκεί από τον Τζαβέλα. Για να δούμε εδώ. Αγκαλιάζει ο Τζαβέλα στον αντίπαλό του. Τον κρατάει από το να πάει στη βάση. Δικαίως ο Εντίνιο εδώ διαμαρτύρεται. Ο Σκόκο προσποιείται ότι θα δοκιμάσει το σουτ. Μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει τελικά. Out. Απευθείας ο Ρεκόμπα. Δύσκολα ο Σάχα σε κόρνερ. Σκόκο στο κόρνερ. Μπήκε ο Μαϊστόροβιτς, ο Ενσαλίβα, μπάλα κόντραρε, δεν έχει βγει ακόμα, ο Σκόκο γεμίζει. Ο Μπλάνκο την κεφαλιά πάσα, ο Εντίνιο, out. Στογιανόφ, βάλε πάλες προσπίσεις πάνω στο Κυριάκο, έβγαλε και τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Τελούρα, μακριά από την εστία του Σάχα. Εδώ ο Πανιώνιος απείλησε την ΑΕΚ. Δύναμη Χουάν Φράν. Σκόκο πήγε για την κεφαλιά, αλλά βγήκαν τα ψηλά παιδιά της άμυνας του Πανιωνίου και έδιωξαν. Εντίνιο που γυρίζει, υπάρχει offside του Μπλάνκο. Σηκωμένη η σημαία από τον βοηθό. Ενώ στη φάση τραυματίστηκε και ο goalkeeper.
έχει ένα τραυματισμό ψηλά στο πόδι, όπως φαίνεται και από αυτό το πλάνο. Χαρακτηριστικές κινήσεις από τους παίκτες για να γίνει αλλαγή ο Μπέλιτς. Και γίνονται και κάποιες κινήσεις από τους άλλους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου για να αντικατασταθεί ο goalkeeper. Εδώ ξανά η φάση του τραυματισμού. Σλοβάκου άπλωσαν τα πόδια και έχει χτυπήσει, νομίζω, από τον Τζαβέλα. Από το συμπαίκτη του δηλαδή ο Μπέλιτς. Κοιτάξτε πώς πάνε τα πόδια και του Μπλάνκο. Αλλά βέβαια του Τζαβέλα είναι. Αυτός είναι ο Ανδριόλας. Θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Αναγκαστική αλλαγή για τον Πανιόνιο. Πρώτη στο παιχνίδι. Να λάθος εδώ, παίρνει ο Μπλάνκο. Στο αριστερό δοκίμασε το σούτ. Το Σκόκο, ένα δεύτερο. Ένα πανέμορφο γκολ στο 47. Ένα πολύ ωραίο γκολ από το Σκόκο. Το 3-0 για την ΑΕΚ. Εδώ από τα λάθη, από το λάθος στην άμυνα, ο Μπλάνκο δοκίμασε να σπάσει τα σώματα και χωρίς δεύτερη σκέψη ο Σκόκο, όπως ερχόταν από μακριά με ένα κεραυνό, νίκησε τον Ανδριόλα. Σκόκο. Πέρασε ο Ενσαλίβα για τον Γεωργέα. Αυτός γεμίζει, ο Εντίνιο γύρισε χαμηλά, συρτά το σουτ. Έξω. Στο 51. Τελείω Σκόκο, ο Μαϊστόροβιτς δεν μπορούσε να φτάσει στην κεφαλιά γιατί ο Ντελούρα έδιωξε πρώτος. Ο Καφές γυρίζει. Ο Ντελούρα διώχνει. Ο Πελετιέρη για το σουτ. Συρτό στη γωνία του Ανδριόλας. Με διπλή επέμβαση μαζεύει την μπάλα. Μανιά τη εικόνα για τον Εστογιανόφ. Αυτός με τη μία τη σέντρα. Μαϊστόροβιτς δύσκολα. Ένα γύρισμα. Ο Σάχα σε κόρνερ το γύρισμα. Από τον Ντελούρα, το κόρνερ που εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Σκούφαλη βγάζει τη σέντρα. Η κεφαλιά στα χέρια του γκολκίπερ της ΑΕΚ. Εστογιανόφ. Δοκιμάζει από μακριά. Ο Σάχα μαζεύει. Σκόκο. Του ζητάει ο Καφές. Φέρνει στο αριστερό. Βρήκε το διάδρομο στην αγκαλιά.